Εδώ είμαστε στο Αργά ακόμα με τον Κώστα τον Ευρυπιώτη παρέα, ο οποίος κάποια στιγμή στην εφηβεία του δοκίμασε να μείνει και λίγο μοναχός. Πες μου κάτι, αφού ανοίξαμε έτσι λίγο αυτή τη μεταφυσική προσέγγιση στην κουβέντα μας, έχεις δει ποτέ κανένα φάντασμα, κανένα όραμα, οτιδήποτε έχει σχέση με την άλλη πλευρά? Αυτά που έχω δει ως οράματα είναι κάτι που γεννάει ο νους, που πιθανόν δεν, η άλλη πλευρά είναι μια άλλη διάσταση που δεν... Έχεις επαφή με μια άλλη διάσταση? Όχι, αλλά έχω δει πάρα πολύ ωραίες εικόνες, καθαρότητα σε αυτόν εδώ τον πλανήτη, που μου κρατάει την αίσθηση της όρασής μου, ας πούμε, καθαρή. Ένα τέτοιο όραμα που είδα, και δεν το πολύ λέω γιατί πάμε να περάσουν και για επαρμένο, είναι όταν ένα μεσημέρι κοίταξα την Ακρόπολη περνώντας από εκεί και ως διαμαγείας έφυγε μια ακτίνα φωτός, λειτουργήσε σαν καθρέφτης αυτό που υπάρχει σαν ναός οι κολόνες, και η ακτίνα φωτός ήρθε στα μάτια μου. Και αυτή η λάμψη λοιπόν με έκανε γυρίζοντας λίγο μου, γύρω μου, να δω πράγματα χρονικά, με το πόσο κρατάει, μπορώ να το χαρακτηρίσω, ένας οργασμός, πόσα δευτερόλεπτα είναι. Μάλιστα. Λες και έγινε μία τρύπα στο χρόνο. Αυτό όμως... Σαν επιφύτηση δηλαδή λειτουργήσε αυτή η αντανάκλαση. Όχι, μία διαφορετικότητα ήταν σε σχέση με τα αυτοκίνητα, τον πετό που υπήρχε, και γύρω δίπλα μου, ας πούμε, ονειρεύτηκα και είδα ιονικές κολόνες, νερά να τρέχουν και πρασινάδα. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν, το ωφέλιμο αυτό, δεν ξέρω αν είναι βίωμα μεταφυσικό, ήταν μια πραγματικότητα που συνέβη σε μένα. Και το μόνο που έχω να συστήσω, πέρα από το ωφέλιμο που έχω κρατήσει εγώ, είναι σε όλους όσοι μας ακούνε, ότι όταν περνάνε από την Ακρόπολη να την κοιτάζουν πάντα, είτε είναι πρωί είτε βράδυ, γιατί μπορεί να τους μιλήσει. Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίο αυτό που είπες. Γράφεις? Όχι, γιατί ξέρεις, έχω κατά καιρός, τώρα τελευταία έχω ένα κασετοφωνάκι κατά καιρός, γιατί οι ιδέες που μου έρχονται σε σχέση με τις έννοιες, τις εικόνες, όταν πάω να τις γράψω, μεταφέρονται διαφορετικά. Ναι. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Στο μαγνητοφωνάκι τι λες? Εννοώ δηλαδή κάποιες... Σημειώσεις για αυτό που μου έρχεται, για το τι πρέπει να προσέξω ή να... Μαζεύεις δηλαδή υλικό για να το αξιοποιήσεις αργότερα? Ναι, όχι κάτι... μανιωδώς έτσι, αλλά μαζεύω. Ξέρεις τι γίνεται, η ζωή μας, Θοδωρή, ιδιαίτερα των καλλιτεχνών, είναι μια ζωή διαρκούς πάλις, ανανέωση, να πεις το ορθό. Όλου του κόσμου, γιατί των καλλιτεχνών? Γιατί ο καλλιτέχνης έχει να κάνει, προσπαθεί να διελευκάνει τον οσυρό. Και η ιδέα αυτού του πράγματος, όταν ασχολείσαι με το αντικείμενο, φέρνει αυτή τη λάμψη που είναι ωφέλιμη και για μας, για το, πρέπει να το πούμε, γιατί έτσι νιώθουμε ότι είναι, είτε είναι μέσα από ένα ρόλο, είτε στη ζωή μας, και για το θεατή αυτή η λάμψη είναι πολύ σημαντική. Αλλού θέλω να καταλήξω και να κάνω μια παρατήρηση. Δέχομαι σε μια προσωπικότητα όλες τις εκφάνσεις που μπορεί να έχει, όλες τις διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, μπορεί ένας καλλιτέχνης να είναι παρουσιαστής, μπορεί να είναι ηθοποιός, μπορεί να είναι παράλληλα και τραγουδιστής, μπορεί να είναι τα πάντα. Αρκεί αυτό να μπορεί να το κάνει σωστά, με αξιοπρέπεια, και όλο αυτό που συμβαίνει μαζί με τα διάφορα ταλέντα, είτε είναι συγγραφικά είτε παιχτικά, να έχει σχέση με την πορεία του όλου του, να το ευχαριστιέται και αυτός. Αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει χρονικά και να είναι μια οντότητα που είναι και χρήσιμη και για τον εαυτό και για την κοινωνία. Εμμονές και φοβίες έχεις? Ναι, αλλά τώρα όσο μεγαλώνω και τις ανακαλύπτω, τις περιορίζω. Γιατί ξέρεις, ο εγκέφαλός μας είναι πολύ δυνατό όπλο. Ποιες είχες και σιγά σιγά τις πολέμησες? Κοίτα, το μεγαλύτερο φόβο ξέρουμε ποιος είναι. Ο θάνατος. Ναι. Ο φόβος είναι μην συμβεί κάτι άσχημο στα παιδιά. Πώς να προστατεύσουμε αυτό που νιώθουμε σαν πραγματικότητα, όχι μόνο επαγγελματική, οικογενειακή, υπάρχουν. Τα όρια του εαυτού μας, για να μην ξανακάνουμε κάτι που μας κάνει κακό. Εκεί πολλές φορές φτάνουμε στον πάτο και να πούμε το μεγάλο ναι ή το όχι.
Και αυτό είναι το... Εγώ τον όποιο πιο καθημερινά και πιο απλά. Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ είμαι κλειστοφοβικός, δεν παίρνω σαν σανσέρ. Ναι. Τέτοια εννοώ αν έχεις. Αν είσαι φοβικός καθόλου, με κατσαρίδες, με σκοτάδια, με. Ξέρεις. Όχι. Δεν έχεις. Όχι, είμαι ατρόμητος. Το αεροπλάνο, πετάς με τα αεροπλάνα, δεν ναι, έχεις. Ναι, ναι. Κάνω. Άρα είσαι μια χαρά. Λίγο με το πλοίο, ξέρεις, βλέπω που είναι τα πάντα όλα. Α, γιατί. Ξέρω εγώ. Επειδή κουνάει. Είναι και η θάλασσα. Τόσο μεγάλο και να κουνάει, εντύπωση σου κάνει. Εντάξει, δεν είμαι και ο τέλειος, αλλά προσπαθώ να είμαι, να έχω την οντότητα, γιατί δεν ξυπνάς κάθε μέρα το ίδιο. Σκέψεις και ιδέες που βγάζεις την προηγούμενη νύχτα, το πολύ διαφοροποιούνται. Εγώ πιστεύω ότι λίγο bipolar είμαστε όλοι άνθρωποι, έτσι. Mm. Αυτή η κυκλοθυμία και βέβαια βοηθάει η ζωή έτσι πως έχει γίνει, ή και από τη φύση της η ζωή. Είναι ή του ύψους ή του βάθους, συνέχεια. Παραπέμπουμε από την ητοπάθεια στην αυτοπεποίθηση, διαρκώς ένα τέτοιο παιχνίδι είναι. Και ίσως και αυτό να είναι το ενδιαφέρον, να είναι έτσι. Κάπου έπεσε στην αντίληψή μου ότι η κακή διάθεση είναι ζήτημα κατάστασης, ξέρεις. Ενώ η αισιοδοξία είναι ζήτημα θέλησης. Απλά, πρακτικά, η απεσιοδοξία δεν οδηγεί πουθενά. Η αισιοδοξία μπορεί και κάπου να οδηγήσει. Και σαν ανακλαστικό ζωής και μόνο εφόσον πρόκειται να ζήσουμε, καλά είναι να πιστεύουμε στην αίσια έκβαση. Γεια σου, Θοδωρή. Αλλήμωνα και αν δεν το πιστεύαμε, δηλαδή με αυτά που κάνουμε, όλα και έτσι όπως βγαίνουμε. Νομίζω και στη φύση υπάρχει αυτός φαινόμενο. Δηλαδή τα έμβια όντα έχουν μια τάση, μια πίστη, μια εμπιστοσύνη σε αυτό που ξημερώνει. Όχι το αντίθετο. Ο άνθρωπος τα περιπλέκει τα πράγματα. Με αυτά που έλεγες πριν, εμένα μου θύμισε τη γιαγιά ενός φίλου που μιλούσε στις κότες, στις γάτες. Στα... Και άντε πες τώρα σε αυτή τη γυναίκα ότι δεν ξέρει τι γίνεται. Αυτή η γυναίκα είχε επαφή με όλο της το περιβάλλον, όχι μονάχα με τους ανθρώπους. Ναι. Και αυτό τώρα τι ήτανε, μεταφυσικό ή πραγματικό. Όλα μαζί σε ένα ήταν. Όταν μιλάς με τις κότες και σε καταλαβαίνουν και οι γάτες και έρχονται, ναι. Αυτό το πράγμα είναι η ουσία της ζωής. Άμα σου κάνει και ωραία αυγά. Γι' αυτό της μιλάει. Ναι. Πρώτη φορά στη ζωή σου ερωτεύεσαι. Πόσο χρονών είσαι? Στην εφηβεία. 14-15. Ναι. Δηλαδή στο δημοτικό δεν είχες ερωτευτεί? Πώς. Στο δημοτικό λέγαμε αγαπάει αυτός αυτήν. Ναι. Και φαινόταν και στο παιχνίδι. Όταν παίζαμε κυνηγητό, κυνηγάει μόνο αυτή. Δηλαδή σε κυνηγάει αυτή. Αργότερα τα πρώτα σκυρτήματα εκεί της εφηβείας είναι όλη αυτή η μαγεία που δεν ξέρω αν την έχουν τα παιδιά σήμερα με τους υπολογιστές. Η πρώτη στιγμή που σε ένα πάρτι θα πιάσεις το χέρι, θα ανταλλάξεις ένα γράμμα με κάποια λόγια και η σπουδή για το πώς θα έρθει το πρώτο φιλί. Αυτή η αίσθηση... Το πρώτο φιλί έχει... πάντως είναι το πιο μαγικό από όλα. Το μαγικό. Να μην σου πω τι γινόταν σε σχέση με το κορμί μόνο με ένα άγγιγμα. Ναι. Εντάξει, υπήρχε μια εγκράτεια. Και πρώτη φορά πήγες με γυναίκα σε τι ηλικία? Μικρή, μικρός είμαι. Δηλαδή, 15-16? Πριν τα 15. Πριν τα 15, νωρίς. Και με μεγαλύτερη κοπέλα, μικρότερη? Μεγαλύτερη και μάλιστα χαϊδεύσε και ήθελε να μου δείξει. Α, ωραία υποδοχή στον χώρο των αισθήσεων ήταν ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Σε δίδαξε δηλαδή? Ναι, με δίδαξε. Έχεις πάει ποτέ σε οίκο ανοχής? Αμέ. Α, ναι. Για πες. Δεν μου παίρνανε λεφτά, γι' αυτό πήγαινα. Δεν σου παίρνανε? Όχι, γιατί? Χειροκρότημα δεν ακούω. Χειροκρότημα, εγώ δεν περιμένω με το μαχωράκι. Με συμπάθουν, ξέρεις, εγώ τώρα στα θέατρα, εκεί που έχει γίνει η περιοχή στο Ψηρή από κάτω, τα καλοκαίρια, ακόμα και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, δούλευα εκεί και πολλές φορές φορτωνόμουν ένα καρότσι με εμπορεύματα από την αποθήκη δερματίνων ειδών που δουλεύω και τα πήγαινα, ξέρω εγώ, στην Ολυμπιακή να πάνε σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Έβλεπα κόκκινα φώτα, μοιραία, από περιέργεια θα έμπαινα. Τότε δεν γράφαν στούντιο. Λοιπόν, ούτε υπήρχαν τα θέατρα, ούτε η αναβάθμιση αυτή τη περιοχή. Οπότε την ξέρω πάρα πολύ καλά. Το έχω ζήσει. Περνάει ο Κωστάκης, ας πούμε. Α, έτσι. Εκεί λοιπόν, να σου πω τι θυμάμαι. Υπήρχε και ποικιλία, ας πούμε, στις τέτοιες. Ναι, βέβαια. Ιερόδουλες. Ναι. Αυτό σε τι ηλικία γίνεται?
εκεί στα 14, στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Του Ψηρή δηλαδή ήταν ο χώρος που δούλευες ή ήταν η γειτονιά σου γενικότερα? Εγώ δούλευα στη στον Ημιτό, είπες, στην πήγες, Παλάδος, όχι, δούλευα πάντα. Σε διάφορες τα καλοκαίρια στο σχολείο και ανάλογα άμα με έπαιρνε και στις διακοπές των Χριστουγέννων του Πάσχα έκανα. Πάντως ακόμα δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο δεν σου παίρνανε λεφτά. Παρότι σε χειροκρότησα, έτσι. Ναι, ναι. Σε χειροκρότησα το γεγονός ότι δεν πλήρωνες. Τώρα, γιατί, δεν ξέρω αν... Κάποιες φορές, όχι πάντα. Α, κάποιες φορές σου παίρνανε λεφτά. Επειδή ήσουν καλός πελάτης, γνωστός, είχες πρόσωπο, ρε παιδί μου. Οπότε... δεν ήμουν γνωστός τότε. Όχι γνωστός σαν ηθοποιός, γνωστός του... σαν οικείο πρόσωπο ενώ ήμουν της γειτονιάς. Ήμουν ένα παιδί μίσχος και μάλιστα έλεγα ότι... Α, δεν... Ρώτησε. Θα ξαναπεράσω γιατί δεν έχω χρήματα. Και μου λέω... Ρώτησες μια φορά. Μπήκες ποτέ στον πειρασμό να ρωτήσεις μια επαγγελματία του είδους αν είσαι καλός εραστής να σου πει τη γνώμη της? Σε σχέση με τις ιεροδουλές. Ναι. Δεν νομίζω ότι, αν και λένε τις μεγαλύτερες αλήθειες που υπάρχουν, αλλά επειδή λειτουργούν και επαγγελματικά, ήταν πολύ νωρίς για να κριθώ γι' αυτό. Πολύ αργότερα, όμως, χωρίς να ζητήσω τη γνώμη, κάποιος μου είπαν τη γνώμη τους. Η οποία ήταν καλή. Όταν κάποια λέει ο Θεέ μου, ο αυτής μπορεί να με λέει απλά Θοδωρή, πώς. Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ. Νομίζω ότι όταν παίρνεις, ρε παιδί μου, τα εύσημα από μια γυναίκα που κάνει αυτό το επάγγελμα... Άμα έχεις κολλήσει πολλά ένσημα, ναι, στο είδος, είναι καλά. Φέρεσαι και δίκαια. Τι είπατε? Ποια είναι η κερασία Σαμαρά? Καλά, καφέ της χαράς δεν είδατε ποτέ? Δεν τη βρήκατε σε κάποια θεατρική σκηνή? Ούτε την ακούσατε να τραγουδάει? Δεν διαβάσατε σχόλια για το όνομά της? Ευκαιρία σας λοιπόν να γνωρίσετε ένα σημαντικό εθέριο πλάσμα. Κυρίες και κύριοι, η κερασία Σαμαρά. Διάλεξε και πάρε. Κόκκινο, βέβαια. Πάρε κόκκινο. Θες δύο, μήπως? Όχι, όχι. Ένα είναι αρκετό. Όταν παίρνει κάποιος κόκκινο, σημαίνει κάτι ιδιαίτερο ή είναι τυχαίο? Λέει η ψυχολογία ότι διαλέγεις την ένταση, λέμε τώρα. Και το κερασία? Το κερασία το διάλεξε η μαμά της γιαγιάς μου, προφανώς. Ο μπαμπάς της. Το κερασία, το έχει χρώμα κερασί ή βυσσινή? Έχει χρώμα... Είχε κερασί και τώρα έχει βυσσινή. Λέγανε τη γιαγιά σου, δηλαδή? Ναι. Τη λέγανε κερασία. Κερασία. Και είναι η μαμά της μαμάς σου ή του μπαμπά? Του μπαμπά. Του μπαμπά. Είναι πιλιορίτισσα. Πιλιορίτισσα. Από το υπέροχο χωριό Κεραμίδι Μαγνησίας. Η μαμά μου είναι από το Βόλο. Ναι, Κοντοχωριανή. Από την Αγριά του Βόλου. Ναι, ναι. Το ξέρω καλά το Πήλιο. Έχω πάει μικρός πάρα πολύ. Και εγώ πηγαίνω διαρκώς και δεν το χορταίνω. Είναι ένα μέρος που είναι πραγματικά κατοικία των θεών, δηλαδή. Ναι, όντως. Τα έχει όλα. Στην Ελλάδα, ξέρεις, δεν έχουμε μονάχα έρημο και παγόβουνο. Όλα τα άλλα τα έχουμε. Και έχουμε το Πήλιο... έρημο. Έχουμε έρημο. Στη Λίμνο. Ναι, αλλά είναι πολύ έτσι. Ναι, περιορισμένη. Υπάρχει δηλαδή μια βουνοπλαγιά η οποία είναι σαν έρημος. Εσύ πού γεννήθηκες? Στην Αθήνα. Και το χωριό του πατέρα μου το γνώρισα πολύ αργά. Έζησες καθόλου στο χωριό? Όχι. Είσαι παιδί της πόλης, δεν είσαι? Ναι. Σ' αρέσει το χωριό? Ας πούμε, στο καφέ της Χαράς, ρε παιδί μου, που ήταν όλη η ιστορία σε ένα χωριό, ένιωθες οικεία? Δηλαδή, είναι κάτι που θα ήθελες να κάνεις, να ζήσεις για ένα μεγάλο διάστημα τη ζωή σου, ξέρω εγώ, έξω από την πόλη? Έχω δουλέψει πολύ σε περιφερειακά θέατρα για μήνες, έτσι, στο Αγρίνιο, στην Κομωτινή, στο Βόλο, στην Πάτρα, σε πολλά. Όταν πας για 2 ή 3 μήνες είναι υπέροχα, απλώς δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα ήθελα παραπάνω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκδρομές και η φύση και τα λοιπά και έχει συνέχεια την ευκαιρία να βρίσκεσαι σε όμορφα μέρη. Νομίζω ότι αν ήμουν με τον άνθρωπό μου, ας πούμε, θα πέρναγα υπέροχα. Αν δούλευα ταυτόχρονα κιόλας σε κάτι που αγαπώ, δεν ξέρω για πόσο καιρό. Ναι. Όχι ότι η πόλη πάντως με εγωιτεύει ιδιαίτερα, δεν μπορώ να σου πω κάτι τέτοιο. Στην πόλη
πώς περνάς τον καιρό σου όταν δεν δουλεύεις, δηλαδή όταν... Με εξόδους από την πόλη. Δηλαδή, οργανώνω διαφυγές, ας πούμε. Πάσχα, ας πούμε, έχεις κάνει στην Αθήνα ποτέ ή... Βέβαια, συνέχεια. Κάνεις, μ' αρέσουν είναι. Πολύ οι οικογενειακές γιορτές, μ' αρέσει η οικογένεια και... Τα Χριστούγεννα και το Πάσχα με τους δικούς μου αρέσουν πολύ. Δηλαδή δεν φεύγω συνήθως Χριστούγεννα ή Πάσχα, φεύγω δευτερότριτα, ξέρεις, όταν έχουμε εμείς τα ρεπό μας, ας πούμε. Αν κανείς, Κερασία, δει το βιογραφικό σου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κομπλάρει. Έχεις ένα τεράστιο βιογραφικό με πολύ σημαντικά πράγματα. Τώρα, το τεράστιο που λες συμπεριλαμβάνει και το χρόνο. Όχι, γιατί... να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι... Συμπεριλαμβάνει και το χρόνο. Είμαι 25 χρόνια στο θέατρο. Θέλω να σου πω ότι είναι μοιραίο όταν παρουσιάζουμε το βιογραφικό μας να η μνήμη να απλώνει προς τα χρόνια πίσω. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει, η αλήθεια είναι τι έχεις κάνει και πώς τα κάνεις όλα αυτά. Εγώ μπορώ να εγγυηθώ σε ό,τι σε έχω δει ότι είσαι εξαιρετική. Ευχαριστώ, Θεοδωρή. Και νομίζω και γι' αυτό πολλές φορές σε προτιμούν κιόλας, γιατί ξέρουν ότι θα έχουν μια σπουδαία συνάδελφο σε αυτούς τους ρόλους που έχεις παίξει. Ευχαριστώ. Είσαι όμως άνθρωπος των επιλογών. Δηλαδή δεν είσαι αλεξιπτοτίστρια, δηλαδή διαλέγεις τα πράγματα πώς θα τα κάνεις. Μοιραία, μετά από κάποια χρόνια και κάποια πράγματα που έτυχαν και εμένα στη ζωή μου. Είχα την ευτυχία δηλαδή να συναντηθώ με τον Λευτέρη Βογιατζή και να μείνουμε 5 χρόνια συνεργάτες. Το Γιούργιο δύσκολος άνθρωπος ο Λευτέρης, έτσι. Πολύ. όχι δύσκολος άνθρωπος. Καθόλου, γιατί στην παρέα δεν υπήρχε πιο αστείο. Α, όχι, δηλαδή. Ναι, στη δουλειά άλλο. Ναι, αλλά στη δουλειά ναι, ήταν δύσκολος. Όχι επί της δουλειάς όμως. Αυτό ήταν το θέμα. Δηλαδή, όταν δούλευες, τον αγαπούσες πάρα πολύ. Αλλά όταν έπρεπε να συζητήσεις τι ώρα θα πας στην πρόβα, πόσο θα μείνεις, τι θα γίνει με το ρεπό σου. Εκεί υπήρχε στις διαδικασίες, ναι. Εκεί υπήρχε ένα θέμα. Γιατί διεκδικούσε να μην έχουν καμιά προσωπική ζωή οι άνθρωποι. Ήθελε να είναι αυτός η προσωπική του ζωή. Είναι σήμερα, πιστεύεις, εύκολο να μπορεί κάποιος να έχει επιλογές ή είναι πολύ τελειά? Όχι, είναι δύσκολο. Αν θέλεις δηλαδή να ζήσεις από το θέατρο, είναι αδύνατον, νομίζω. Βέβαια, εμείς έχουμε και αυτή την ιδιαιτερότητα ότι δεν μπορούμε να είμαστε ηθοποιοί αν δεν κάνουμε επιλογές. Έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν είναι ένα επάγγελμα που το κάνεις για να ζήσεις. Είναι έπρεπε. Δουλειά αγάπης. Είναι επάγγελμα που το επιλέγεις γιατί το αγάπησες. Ναι. Εσύ ξεκίνησες κατευθείαν από αυτό, γιατί και το τραγούδι είναι κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή σου. Όχι, δεν αισθάνθηκα ποτέ τραγουδίστρια. Ξεκίνησες σαν ηθοποιός από δραματική σχολή ή ήσουν στη λυρική σκηνή? Όχι. Με τη λυρική σκηνή δεν έχω συνεργαστεί ποτέ. Μία φορά μόνο στην όπερα της Πεντάρας που κάναμε και μία φορά με το Μέγαρο Μουσικής που έκανα μια όπερα. Αλλά γενικά ναι, τελείωσα τη σχολή Βεάκη. Στο δεύτερο έτος της σχολής μας είδε ο Λευτέρης και μετά το ανέφερε το άλλο. Έτσι. Και χορό όμως έχεις κάνει? Όχι. Μόνο στο σεμινάριο του Λευτέρη που ήταν 3 χρόνια. Ναι, όχι το ένα, όχι το άλλο και όλα τα έχει κάνει. Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο με τη λυρική. Απλώς έχω κάνει πολλά musical. Πολλά, τέλος πάντων, έχω κάνει κάποια musical. Τα musical για να τα κάνεις, πρέπει να χορεύεις, να τραγουδάς, να παίζεις. Να έχεις μια. Τώρα η οικογενειακή σου κατάσταση είναι, είσαι με τον άντρα σου? Ναι. Παιδιά? Όχι. Δεν έχεις. Είναι ένα σημείο που δεν θα το θίξουμε. Είναι κάτι που θα ήθελες να κάνεις ή είναι επιλογή? Πάντα σκεφτόμουν ότι θα έκανα παιδιά. Αλλά λίγο ο χρόνος, λίγο οι διαδικασίες της ζωής δεν έτυχε τέλος πάντων. Δεν θα έμπαινα σε τεχνητούς τρόπους, ναι. Γιατί υπάρχουν τόσα παιδιά που μπορεί κανείς να έχει και να χρειάζονται οικογένεια. Γιατί να πρέπει να διονύσουμε το δικό μας κύτταρο, δεν το καταλαβαίνω, σαν και καλά.